Κυρία Μαρούπα, τα είπε απόλυτα σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς θα θέλαμε κάποια πράγματα παραπάνω. Δυστυχώς, στην εδρίαση παρευρέθηκαν μόνο δικηγόροι. Δεν ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο, ούτε εκπρόσωπος εταιρείας, ούτε μέτοχος, ούτε όλα αυτά τα ονόματα που ακούγαμε κατά καιρούς και τα είχαμε κλητεύσει. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένας να μπορέσουμε να πάρουμε πολύ πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Όλοι αυτοί μπορούν να καταθέσουν υπομνήματα ή να σας απαντήσουν γραπτώς αυτό το. Μπορούνε, αλλά αλλιώς αν ήταν παραδείγματος χάρη ο κύριος Καλπατζίδης εδώ πέρα, θα το ρωτάγαμε για ένα κάρο θέματα. Στο υπόμνημά του θα απαντήσει ό,τι θέλει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αν ήταν, πιστεύω, θα βοηθούσε την αλήθεια προς κάθε κατεύθυνση, είτε ότι δεν υπάρχει θέμα, είτε ότι υπάρχει θέμα. Και εμείς θα περιμέναμε να είχαν έρθει τουλάχιστον οι εταιρείες οι κυπριακές. Και ο κύριος Πιαλόγλου που ήταν διευθύνων και στην Ξάνθη, και τούτη και το άνθρωπο ως φιαλγία, δεν μπορώ να πω κάτι. Από εκεί και πέρα θα βοηθούσαν πάρα πολύ αν ήταν παρόντες. Δυστυχώς δεν ήταν. Έχουν κληθεί όλοι. Είχαν κληθεί όλοι. Έχουν δώσει εξελίξεις για ποιο λόγο. Όχι, είναι φυσικά πρόσωπα, δεν δώσανε. Και οι ομάδες είπαν, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Όταν είπαμε για ΡΦΑ, για Καλπατζίδη κλπ., μας λέει, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Βρέστε τον, ρωτήστε τον. Απλά. Τίποτα, καλησπέρα.